Η κατάσταση που αντικρίσαμε χθες, πρώτη μέρα του ανοίγματος των σχολών, χιλιάδες πρωτής και δευτεροετής φοιτητές επέστρεψαν στα πανεπιστήμια μετά από 1,5 χρόνο εγκλεισμού. Χιλιάδες φοιτητές οι οποίοι έκαναν τον όρο της πραγματικότητα μέσα από την. Κατάφεραν και τα έβαλαν με την ελέγχτη βάση αγωγής. Αυτό που αντίκρισαν ήταν ένας απίστευτος συνωστισμός, μεγάλες ουρές οι οποίες δημιουργήθηκαν έξω από μεγάλες σχολές όπως η ΣΤΕΗ, η Φιλοσοφική, το Πολυτεχνείο. Κοιτάξτε, προφανώς τώρα με το άνοιγμα των πανεπιστημίων είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι που επιτέλους επιστρέψαμε στα αμφιθέατρά μας. Είδαμε τους φοιτητές μας και πάλι. Ξεκινήσαμε πάλι τα μαθήματά μας διαζώσεις. Παρ' όλα αυτά, φάνηκε ήδη από την αρχή, από χθες δηλαδή, ότι όλο αυτό τον καιρό που ήμασταν σε καραντίνα δεν υπάρχει κανένα ουσιαστικό μέτρο ώστε να επιστρέψουμε με ασφάλεια και προστασία της υγείας μας στα αμφιθέατρα. Με εικόνες ο ένας να είναι πραγματικά πάνω στον άλλον, ειδικότερα σε μαζικά μαθήματα όπως αυτά του πρώτου και του δεύτερου έτους, βλέπουμε να κάθονται μέχρι και στα σκαλιά ή ακόμα και στα παράθυρα, και μάλιστα είναι ενδεικτικό και το παράδειγμα στη σχολή μου, όπου ενώ θεωρείται και στα χαρτιά βασικά είναι και η πολυπιθέστερη σχολή της Φιλοσοφικής, να μην χρησιμοποιούνται οι μεγαλύτερες αίθουσες, δηλαδή τα αμφιθέατρα, όπου τα αμφιθέατρα Α και Β δεν αξιοποιούνται για τα μαθήματα του ιστορικο-αρχαιολογικού, με αποτέλεσμα οι συμφοιτητές μας να δημιουργούν ουρά ακόμα και 10 λεπτά αφού έχει ξεκινήσει το μάθημα έξω από την πόρτα της αίθουσας. Χθες ήταν η πρώτη μέρα της σχολής μας. Ήμασταν πάρα πολύ ενθουσιασμένοι να έρθουμε στα πανεπιστήμια επιτέλους μετά από τη φουρτούνα των πανελλαδικών εξετάσεων και της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Όμως η πρώτη μέρα μας έφερε αντιμέτωπους με ώρες αναμονή στη γραμματεία, με απίστευτα φαινόμενα συνωστισμού, που σε μια μικρή αίθουσα δηλαδή να συνωστιζόμαστε περίπου 200 άτομα από τα 250 που είμαστε όλοι πρωτοετής. Βρισκόμαστε έξω από το κτίριο της νομικής για δεύτερη συνεχόμενη μέρα κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους. Πραγματικά βλέπουμε με τα ίδια μας τα μάτια η κυβέρνηση να έχει πετάξει το μπαλάκι της ευθύνης και των αποφάσεων για το πώς θα ανοίξουμε σχολές μας στις Βρετανικές αρχές και αυτές με τη σειρά τους τα ίδια τα τμήματα. Αυτό μεταφράζεται στο τμήμα της νομικής με τον πλέον χείριστο τρόπο. Ουσιαστικά ο ίδιος ο Κοσμήτορας κατά τη διάρκεια εκδήλωσης υποδοχής πρωτοετών φοιτητών ανακοίνωσε τα ημίμετρα με τα οποία θα ανοίξει η νομική σχολή του ΑΠΘ. Ουσιαστικά κάλεσε τους φοιτητές σε ένα συνδυασμό διαζώσεις, παρουσίας μέσα στα θέατρα και τηλεκπαίδευσης. Ουσιαστικά πετάει το μπαλάκι στους φοιτητές και τους λέει ότι αν προλάβεις θέση μέσα στο αμφιθέατρο, τότε θα μπορείς να μορφωθείς κατάλληλα και αντάξεις τις ανάγκες εποχής. Αν δεν προλάβεις ωστόσο, σε περιμένει ο δύσκολος δρόμος της τηλεκπαίδευσης, όπου πάλι με ατομική ευθύνη ο εξοπλισμός για να γίνει η τηλεκπαίδευση σωστά είναι δική σου. Μετά από αρκετή ώρα αναμονής, με το που μπήκαμε μέσα στη σχολή, ο συνωστισμός από έξω μεταφέρθηκε μέσα και οι εικόνες θυμίζανε εποχές προ-κορονοϊού που γινόταν πάρτι εδώ μέσα. Από εκεί και πέρα έχουμε τραγικές εικόνες. Βλέπουμε τραγικές εικόνες με αμφιθέατρα να είναι πάνω από 100% γεμάτα, με ανθρώπους, με φοιτητές, συμφοιτητές μας να στέκονται ακόμα και όρθιοι, και συγκεκριμένα σε αίθουσες που πριν από την πανδημία ήταν ακατάλληλες, σε αίθουσες που κρεμόμασταν μέχρι και από τα παράθυρα, συνεχίστηκε η ίδια εικόνα. Αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο. Γιατί δεν χρησιμοποιούνται τα αμφιθέατρα? Χρησιμοποιούνται για ελάχιστα μαθήματα και αυτά για άλλους, για άλλους χώρους, όπως οι σχολές της φιλοσοφίας παιδαγωγικής και του φιλολογικού, λόγω του ότι δεν έχουν το απαραίτητο προσωπικό για να το καθαρίζουν ανατακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να μπορέσουν να χωρέσουν και περισσότεροι φοιτητές. Συγκεκριμένα, οι ουρές για να γίνει ο έλεγχος των πιστοποιητικών μέσα από θέατρα σε κάποια τμήματα που γέμιζαν κάθε τα παιδιά στα παράθυρα και μια σειρά άλλα ζητήματα, φαίνεται ότι ουσιαστικά, αν συνεχίσουμε έτσι, το Πανεπιστήμιο θα γίνει μια υγειονομική βόμβα πραγματικά. Και προφανώς θεωρούμε ότι δεν αρκεί απλά να δείξουμε το πιστοποιητικό νόσος ή πιστοποιητικό εμβολιασμό από τη στιγμή που μπορεί να κολλήσει οποιοδήποτε μέσα σε αυτές τις συνθήκες, είτε μέσα στο αμφιθέατρο, αφού δεν γίνεται απολυμάνσεις, αφού δεν έχει προσληφθεί ακόμα περισσότερο προσωπικό καθαριότητας,
αφού δεν έχουν σπάσει τα τμήματα, αφού δεν υπάρχουν χώροι με εξαερισμό για, όλες τις, για όλα τα μαθήματα. Η κοροϊδία δεν πάει άλλο, λέγοντας ο ίδιος ο Κοσμήτερας ότι τα μαθήματα της νομικής θα ξεκινήσουν στις 11 η ώρα, τάχα μου για να αποφύγουμε τις πρωινές ώρες τη χρήση του ΟΑΣΤ, όπου ο εργατόκοσμος πηγαίνει στις γειτονιές του. Αγνοούν ακόμα και τώρα ότι ο συγχρονισμός στα λεωφορεία, στα μέσα μαζικής μεταφοράς στη Θεσσαλονίκη είναι συχνό καθημερινό φαινόμενο, δεν εντοπίζεται μόνο τις πρωινές ώρες, αλλά καθόλου τη διάρκεια της μέρας. Ακόμα και τώρα αρνούνται να πάρουν μέτρα ουσιαστικής στήριξης της μόρφωσης των φοιτητών, συνδυασμένο με ένα ευρύ πλέγμα μέτρων προκειμένου να εξασφαλιστεί και η υγεία μας. Ζητάμε τώρα να πάρθουν μέτρα προστασίας της υγείας μας, ζητάμε να γίνει πράξη αυτό που διεκδικούμε 1,5 χρόνο τώρα, ώστε να ξαναγίνουμε φοιτητές, ώστε η επιστροφή μας στα πανεπιστήμια να συνοδεύεται με ακόμα καλύτερους όρους. Διεκδικούμε τώρα κλιμάκιο του ΕΟΔΗ, το οποίο θα πραγματοποιεί δωρεάν rapid test σε όλους τους φοιτητές ανεξαιρέτως, άμα είναι εμβολιασμένοι ή μη. Απαιτούμε τώρα να δεσμευτούν, να επιταχτούν αίθουσες που ανήκουν στο πανεπιστήμιο, ακόμα και αίθουσες και στα περίπτερα της ΔΕΘ, ώστε να σπάσουν και να αραιώσουν τα τμήματα σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Καλούμε κάθε φοιτητή της νομικής, κάθε φοιτήτρια της σχολής μας να ενισχύσει τον αγώνα τώρα για να μορφωθεί κατάλληλα στο ύψος των αναγκών της εποχής του και παράλληλα να έχει την υγεία που του αναλογεί μέσα στα πλαίσια της πανδημίας. Και την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση δίνει 604 εκατομμύρια ευρώ και αγοράζει γαλλικές φρεγάτες, όλα αυτά τα χρήματα εμείς λέμε να πάνε στο πανεπιστήμιο, διότι δεν έχει δώσει ούτε ένα ευρώ για τη χρηματοδότηση. Οι φοιτητές έχουμε πείρα από πέρσι με την οργανωμένη μας πάλι, όπου καταφέραμε να μπει στον πάγο με τις διεκδικήσεις μας η πανεπιστημιακή αστυνομία, και θα κρατήσουμε εμείς τα πανεπιστήμια μας ανοιχτά και φέτος. Μετά από το ψήφισμα των φοιτητικών συλλόγων σε σχέση με το άνοιγμα των σχολών, συζητήσαμε με τον Πρίτανη και κάποιους ακόμα από την Πριτανία, το οικονομικό κτλ. Προκειμένου να μπορέσουμε να θέσουμε τα αιτήματά μας. Εξ αρχής, αυτό το πράγμα το οποίο θέσαμε είναι το ότι είναι πολύ προβληματικό το ότι οι σύγκλητοι γίνονται κυκλισμένοι των θυρών και μάλιστα πίσω από καγκελόπορτες, πίσω από προσωπικό ασφαλείας, χωρίς να μπορούν να ακούνε τους φοιτητικούς συλλόγους, όπου 1,5 χρόνο τώρα το βασικό μας αίτημα είναι να μπορέσουν να ανοίξουν τα πανεπιστήμια οριστικά και με ασφάλεια και να αναβαθμιστούν ώστε να μπορέσουμε να σπουδάσουμε σύμφωνα με τις σύγχρονες δυνατότητες. Αυτό το πράγμα το οποίο υπόθηκε από πλευράς Πριτανίας είναι το ότι έχουν κάνει το καλύτερο δυνατό το οποίο θα μπορούσε να γίνει. Ότι δηλαδή τα μέτρα τα οποία πάρθηκαν μέχρι εκεί μπορούσε να πάει. Όμως η πραγματικότητα τη διαψεύει με την έννοια ότι σήμερα στη Λέσχη περιμέναμε σε πάρα πολλές δεκάδες μέτρα, τέλος πάντων ουρές, ότι η κατάσταση στην εστία να είναι ίδια χειρότερη με το που ήταν πριν. Στην είσοδο στους ελέγχους να υπάρχουν τεράστιες ουρές, αλλά πολύ περισσότερο το πρόβλημα είναι μέσα στις αίθουσες, γιατί όπως υπόθηκε και από πλευράς Πριτανίας, η τηλεκπαίδευση και μάλιστα η σύγχρονη τηλεκπαίδευση, δηλαδή το να υπάρχει ένας καθηγητής σε μια αίθουσα και να αναμεταδίδεται το μάθημα, ήρθε και να μείνει, ότι το δίκτυο έπεφτε συνέχεια, αλλά και με το συνωστισμό, τον απίστευτο συνωστισμό το οποίο επικρατεί τόσο στις αίθουσες όσο και στους διαδρόμους, δείχνει μια κατάσταση εν τέλει η οποία ουσιαστικά όποια μέτρα πάρθηκαν τελευταία στιγμή, χωρίς όντως να υπολογίζουν τις πραγματικές ανάγκες που έχει αυτή τη στιγμή το Πανεπιστήμιο, δηλαδή να αυξηθούν οι καθηγητές, μιας και η ίδια η Πριτανία παραδέχθηκε ότι χρειάζεται περίπου πάνω 500 καθηγητές προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει όπως θα έπρεπε να λειτουργεί ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο, ότι χρειάζεται απαραίτητη χρηματοδότηση για να μπορέσει να γίνει και όχι να συνεχίσει να είναι ελληματική και να μειώνεται χρόνο με το χρόνο. Χρειάζονται πολύ περισσότερο όμως οι απαραίτητες υποδομές προκειμένου να μπορέσει το μάθημα να γίνει σωστά. Εμείς αυτό το πράγμα το οποίο θέτουμε είναι ότι το πανεπιστήμιο, εφόσον μεγαλώνει, και καλά κάνει και μεγαλώνει, γιατί αυξάνονται τα τμήματα, οι ηλεκτρομηχανολόγοι που ήταν κάποτε γίνανε ηλεκτρολόγοι και μηχανολόγοι, θα πρέπει να μεγαλώσει και το ίδιο. Δεν μπορεί να μένουμε δηλαδή στα επίπεδα του 70 και του 60 που είμαστε. Επομένως θα πρέπει να αξιοποιηθούν χώροι όπως είναι τη ΔΕΘ, τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, που είναι ένα μεγάλο χώρο
Παρ' όλα αυτά όμως, οι αντίστοιχες κινήσεις δεν γίνονται. Εμείς θα συνεχίσουμε το επόμενο διάστημα, δηλαδή ήδη ξεκινάμε να προετοιμάζουμε τις γενικές μας συνελεύσεις, προκειμένου με μαζικούς όρους να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε το πανεπιστήμιο το οποίο πρέπει να έχουμε, το πανεπιστήμιο το οποίο θα μπορούσαμε να έχουμε, αλλά το πανεπιστήμιο το οποίο σε καμία περίπτωση δεν θα μας προσφέρουν οι Βρετανίες, οι οποίες μας λένε ότι συνομιλούν με την κυβέρνηση και με όλους αυτούς οι οποίοι ευθύνονται για αυτή την κατάσταση που αυτή τη στιγμή βιώνουμε και εμείς, αλλά και σε όλη την Ελλάδα.